Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στον αγροτικό κόσμο των Χανίων για το θολό το οποίο σε σχέση με τη βασική ενίσχυση, καθώς ακόμα δεν γνωρίζουν με ακρίβεια το ποσό της επιδότησης, αλλά ούτε το πότε θα είναι διαθέσιμα τα χρήματα στο λογαριασμό τους. Αυτά τα πράγματα που γίνονται δεν είναι ευχάριστα, διότι δεν ξέρουμε καν πότε θα πάρουν τις επιδοτήσεις. Η κατάσταση είναι χαός, διότι δεν ξέρεις τι λεφτά θα πάρει ο καθένας, πότε θα μπουν τα λεφτά. Τώρα σήμερα ξεκινήσανε και μπαίνουν τα προσωρινά δικαιώματα, αλλά ούτε στην Ένωση μπορεί να δει, γιατί κάθε 5 λεφτά αλλάζει το σύστημα και σου βγάνει άλλα πράγματα, ας πούμε. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι πληρωμές για τη βασική ενίσχυση θα γίνουν στο σύνολό τους τη Δευτέρα. Ωστόσο, την προηγούμενη εβδομάδα, ο Υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου είχε ανακοινώσει από το Βήμα της Βουλής ότι οι αναρτήσεις των δικαιωμάτων θα είχαν γίνει έως την Τετάρτη και οι πληρωμές μέχρι σήμερα. Είχαν πάρει δέσμευση ότι την Παρασκευή θα μπουν τα λεφτά. Παρασκευή απόγευμα θα μπαίνανε τα λεφτά να πληρώνουν την παραγωγή τη Δευτέρα. Τώρα αυτό το πράγμα δεν μπορώ να πω ότι θα μπουν τα λεφτά απόψε για να πάρθουν τη Δευτέρα. Σε κάθε περίπτωση οι αγροτικές επιδοτήσεις φέτος θα είναι σημαντικά μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του θα είναι μειωμένες και με τα στοιχεία που έχουν έρθει, κάποια στοιχεία στην ενός που έχουν έρθει, είναι μειωμένη γύρω στο 15 με 18%. Αυτές τις ημέρες θα καταβληθεί στους δικαιούχους το 90% της βασικής ενίσχυσης, ενώ μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου θα προστεθούν ακόμα 200 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν σε εκκρεμότητες από το 2009 έως το 2014.